αγωνία κορυφώνεται, αλλά επειδή πρέπει να είμαστε και απολύτως ξεκάθαροι, επειδή ο καθένας μπορεί να πει, πρέπει να επαναλάβω τη διαδικασία. Κλείσαν οι γραμμές πριν από λίγα δευτερόλεπτα. Σας είπα ότι έχει γίνει πολύ πολύ μεγάλη μάχη, όμοια της οποίας δεν νομίζω να έχει ξαναγίνει. Κυριολεκτικά ο νικητής έχει προκύψει με πολύ πολύ μικρή διαφορά. Στον κόκκινο φάκελο εδώ, σε λίγο θα ανακοινώσω το όνομα του τρίτου. Του παιδιού δηλαδή, ή του Λευτέρη, ή της Αρετής ή της Μαρίας Έλληνας, που δεν θα διεκδικήσει την νίκη. Θα μείνουν μετά δύο παιδιά και από αυτά τα δύο θα προκύψει ο φιναλίστ, θα προκύψει, συγγνώμη, ο νικητής του The Voice, η πρώτη μεγάλη φωνή της Ελλάδας, από αυτό εδώ τουλάχιστον το talent show. Λοιπόν, θέλω από εσάς να μου πείτε, είστε έτοιμοι να το ανοίξω? Έτοιμοι? Γρήγορα. Έτοιμοι? Λοιπόν, θα ανοίξω το φάκελο για να μάθουμε ποιος σταματάει εδώ την πορεία του στο The Voice. Του στο The Voice σταματάει εδώ. Ο Λευτέρης κοιτά τους.